βάση σου θα είναι η διαλυματική νηστεία, δηλαδή 12 ώρες, 14 ώρο τη μέρα δεν θα τρως. Κάνει τον οργανισμό, τον μαθαίνει να είναι υγιής. Γιατί αλλάζει το καυσιμό του, αυτό το οποίο και του αλλάζει την έκφραση των γονιδίων και επειδή το κύτταρο μαθαίνει στο ότι δεν έχω φαγητό και δεν ξέρω πότε θα ξαναέχω, άρα ενεργοποιώ τους μηχανισμούς για να συντηρηθώ, να κάνω αντιγύρανση. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και ακούτε ένα επεισόδιο της ΕΡΑΣ Podcast «Ακούτε την Επιστήμη». Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google και στα Apple Podcast, αλλά και στο Spotify. Είναι τα podcast της LIFO. διαλυματική νηστεία και πώς λειτουργεί στον οργανισμό μας, γιατί είναι ευεργετική για την υγεία μας, είναι η νηστεία το φάρμακο του αιώνα, ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη διατροφή μας και γιατί πολλοί καταναλωτές δεν έχουν πρόσβαση σε υγιεινό φαγητό. Τις απαντήσεις θα επιχειρήσει να μας δώσει ο καθηγητής στο Τμήμα Βιοχημείας Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, κ. Δημήτρης Κουρέτας. Από τις αρχές της δεκαετίας του 90 έχει εργαστεί ως ερευνητής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρτ στη Βοστόνη, ενώ η δουλειά του στην κοινοτομία των τροφίμων έχει βραβευτεί στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Καταναλωτών έδειξε ότι οι καταναλωτές επιλέγουν προσφορές και τρόφιμα που προβάλλονται περισσότερο, τα οποία όμως συνήθω είναι και τα πλέον ανθυγιεινά. Οι περισσότεροι καταναλωτές δεν συνειδητοποιούν ότι οι διατροφικές τους επιλογές επηρεάζονται από πολλαπλούς παράγοντες, όπως η τιμή, αλλά και τα προϊόντα που προβάλλονται ως προσφορές στα φυλάδια των σούπερ μάρκετ και τα διαφημιστικά ταυλό. αναφέρεται στα αποτελέσματα της έρευνας. Παράλληλα, οι περισσότερες από τις μη μεταδιδόμενες ασθένειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ευθύνονται για το μεγαλύτερο ποσοστό των πρόωρων θανάτων και συμβαίνουν εξαιτία της κακής διατροφής. Κύριε Κουρέτα, ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας στο στούντιο της Λάιφο θέλω να ξεκινήσουμε με το εξή. Γίνεται μεγάλη συζήτηση όλο αυτό το διάστημα και ειδικά τώρα που είναι και οι θερινοί μήνε για τη διαλυματική νηστεία. Καταρχά, πείτε μα για αυτού που δεν ξέρουν τι είναι η διαλυματική νηστεία. Α ξεκινήσουμε από αυτό. Η διαλυματική νηστεία είναι ένα τρόπο διατροφή, δεν είναι δίαιτα. Είναι ένα τρόπο να βλέπει το φαγητό που ουσιαστικά απέχει σε ένα παράθυρο τη ημέρα από το φαΐ δηλαδή το οποίο μπορεί να είναι 14 με 16 ώρες, δεν τρως τίποτε και τρώει τις υπόλοιπες ώρες. Αυτό έχει ονομαστεί διαλυματική νηστή επειδή κάνεις ένα διάλειμμα και όπως θα πούμε σε λίγο είναι ένα επαναστατικό πράγμα για τον οργανισμό διότι τον ξαναφέρνει σε κάτι το οποίο του ήταν οικείο και το οποίο έχει καλυφθεί, δηλαδή του αναδεικνύει την κυταρική του αλήθεια. Η αλήθεια τι σημαίνει, α, Λύθια. μη λύθη, δεν ξεχνώ δηλαδή. Ο άνθρωπος με τον τρόπο ζωής τον οποίο έχει επιλέξει να κάνει τα τελευταία 40-50 χρόνια τρώει συνεχώς και λίγο ενώ δεν το χρειάζεται με αποτέλεσμα να μην οι θερμίδες αυτές τις οποίες παίρνει ο οργανισμός να καταλαβαίνει και το κύτταρό του ότι δεν πρόκειται να στερηθεί άρα τους μηχανισμούς που ήξερε παλιότερα ότι μπορεί και να στερηθεί του έχει βάλει κάτω. Του κρύβει. Η διανεμητική νηστεία αυτό κάνει στο κύτταρο. Δεν έχει να κάνει με το πρόγραμμα δίαιτα που μπορεί κανεί να ακολουθήσει από έναν νηστήμα, διατροφολόγο ή διατροφολόγο, οτιδήποτε. Δεν είναι αυτό. Είναι ένα τρόπο πώ να βλέπει το φαγητό. Επομένω, η διαλυματική νηστεία με το να απέχει ένα χρονικό περιθώριο τη ημέρα κάποιο παράθυρο και να τρώσει το επόμενο διάστημα, δηλαδή να απέχει 14-16 ώρε και να τρώσει τι υπόλοιπε, εκείνο το παράθυρο υπάρχουν κάποιε ώρε που είναι αλλάζει ο μεταβολισμός. Αυτό ο καθένας μπορεί να το κάνει όποιες ώρες επιθυμεί, δηλαδή αυτές οι 16 ώρες για παράδειγμα μπορεί εγώ να τις ρυθμίσω όπως θέλω για τον οργανισμό μου. Θεωρητικά ναι, αλλά είναι καλύτερο να το κάνει κανείς το βράδυ, δηλαδή το τελευταίο του γεύμα να είναι γύρω στις 8 ας πούμε, μετά δεν πρέπει να τρώμε είτε κάνουμε διαλυματική είτε δεν κάνουμε, δεν πρέπει να τρώμε γιατί και η πεπτικότητα πέφτει και η δυνατότητα να μεταβολίζουμε πέφτει. Οπότε αυτά τα οποία τρώμε κατά κάποιο τρόπο είναι ψηλοάχρηστα. Οπότε αν υποθέσουμε ότι 8 η ώρα είναι το τελευταίο σου γεύμα, το επόμενο πρωί που θα ξυπνήσεις ας πούμε 8 η ώρα είναι ένα 12 ώρο. Δεν τρως το πρωί, πίνεις τον καφέ σου, ένα τσάι χωρίς ζάχαρη ας πούμε, με στέβια ή με ζαχαρίνη ή με κάτι, κάτι, κάτι και ξεκινάς κατά τις 11 η ώρα να τρως. Άρα αυτό το παράθυρο των 15 ώρων, ας πούμε, είναι καλύτερο γιατί το βράδυ δεν το σκέφτεσαι, κοιμάσαι έτσι κι αλλιώ. Εάν τώρα θε να το κάνεις μέσα στη μέρα, άρα φας το πρωί, ας πούμε, 8 η ώρα, θα πρέπει να φας το βράδυ, να μην φας μέχρι τις περίπου πολλέ ώρες, ας πούμε, ναι. να έχεις το παράθυρο. Οπότε είναι πιο άβολο, είναι πιο βολικό... Να το κάνει το παράθυρο της τη ασυτεία, να το κάνει κατά τη διάρκεια τη νύχτα. Το έχετε πει κιόλας ότι η νηστεία είναι κάτι το επαναστατικό και είναι το φάρμακο του αιώνα μα. Γιατί το λέτε αυτό, Είναι γιατί ουσιαστικά αποδεικνύει στην πράξη ότι δεν είναι ένα φαγητό υγιεινό ή ανθυγιεινό, είναι ο, ο τρόπο ζωή μα υγιεινό ή ανθυγιεινό. Δηλαδή το κύτταρο έχει μια πλαστικότητα τεράστια την οποία την αναδεικνύει όταν του δώσει τα κατάλληλα ρεθίσματα. Δηλαδή, λέμε ας πούμε, δεν πρέπει να δώσει πολύ φέτα γιατί έχει πολλά παρά. Άρα, αμέσως μαρκάρεις ένα τρόφιμο. Εάν εγώ όμως κάνω 100 χιλιόμετρα από δίρτατο τη μέρα, τι να μου κάνουν και 100 και 200 γραμμάρια. Άρα, το σημαντικό είναι ο τρόπος ζωής. Υγιεινός ή ανθυγιεινός. Αυτό δεν σημαίνει ότι απενεχοποιούμε τα hamburger και τις τηγανιτές φατάτες και τις πάστες κλπ. Δεν, δεν λέω αυτό. Απλώς βάζουμε το κέντρο βάρους σε ένα άλλο σημείο που λέει ότι είναι υγιεινός, υγιεινός ο τρόπος με τον οποίο ζούμε. Και σε αυτό το πλαίσιο η διαλυματική νηστεία αναδεικνύει την κυταρική αλήθεια γιατί ξαναβγάζει μηχανισμού που κάποτε ο άνθρωπος τους είχε. Δηλαδή, πριν από αρκετά χρόνια, όχι πολλά εγώ, α πούμε, ήμουν από τη Ειρηνικά, είμαι 61 ετών. Το πρωί πήγαμε στο, στο, σχολείο, μα έδινε η μάνα μου ένα γάλα και πίναμε με τη, με τη μύτη κλειστή. Πόσο πίναμε, μισό ποτήρι. Δεν τρώγαμε τίποτε. Και το μεσημέρι ερχόμασταν στο σπίτι και τρώγαμε. Επομένω, το ότι ο άνθρωπο ήταν κάτι με τη ζωή του. Δηλαδή δεν ήταν περίεργο. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε από τότε που ήρθαν από την δυτικό φερμένα πρότυπα και φέρανε το πρωινό. Breakfast. Break the fast. Σπάζω την νηστεία. Άρα το ζητούμενο ήταν η νηστεία. Σπάζω την νηστεία. Αυτό έτσι νομάστηκε breakfast. Και στην Ελλάδα δεν το λέμε σπάζω νηστεία, το λέμε πρωινό. Επομένως το γεγονός ότι ο άνθρωπος απήχε από το φαγητό ήταν κάτι πολύ συνδεδεμένο με τη ζωή του και αυτό του εξασφάλιζε τη μεταβολική υγεία γιατί γιατί το Σάχαρο που έχουμε μέσα στον οργανισμό μας στο αίμα και στο ύπαρ του μυς καίγεται για τους μυς το ύπαρ λοιπόν τροφοδοτεί με σάχαρο και έχουμε αυτή την γλυκαιμία τη φυσιολογική το οποίο κρατάει περίπου 8 ώρες μετά τις 8 ώρες μέχρι τις 14-15 αναγκαζόμαστε να κάψουμε το λίπος όταν κάνουμε τη διαλυματική νηστεία. Αυτή η αλλαγή του καυσίμου από το ζάχαρη στο λίπος είναι αυτή η οποία είναι επαναστατική και ξαναφέρνει την κυταρική αλήθεια που κάποτε ήταν... Δηλαδή φαντάζω ότι οι Σπαρτιάτες πριν από τόσα χρόνια που έκαναν τόσο μεγάλη άσκηση την κάθε μέρα Τρώγανε το βράδυ όλοι μαζί και το μεσημέρι μοναχοί τους, δύο γεύματα. Ε, τόσες ώρες περνούσανε, κα... κάνανε διαλυματική νηστεία. Και αυτό δίνει στον οργανισμό μια τεράστιο, ένα τεράστιο εξελικτικό πλεονέκτημα, διότι μαθαίνει να κινητοποιεί τι αποθήκε που έχεις, του καυσίμου που έχει εσύ αποθηκεύσει. Οπότε αυτό σου δίνει ένα περιθώριο να κάνει τέτοιε επιλογέ που όταν δεν το κάνει, εξαρτιέσαι συνέχεια από το φαγητό το οποίο σου δίνει και το οποίο το μεταβολισμό σου τον καλύπτει. Και μάλιστα η νηστεία σπάζει και ένα φαύλο κύκλο πρόσκαιρης ευχαρίστησης που έχουμε από το φαγητό η οποία ικανοποίηση αυτή σκεπάζει άλλα πράγματα. Έχεις ένα πρόβλημα. Τρως. Σου δίνει μια ικανοποίηση. Περνάει αυτές οι ώρες, ξαναβγαίνει το πρόβλημα. Ξανατρως. Ξαναβγαίνει. Δεν σε αφήνει να πλησιάσεις στην καρδιά του προβλήματος η ικανοποίηση του φαγητού. Επομένως, στερούμενος για κάποιες ώρες το φαγητό, αυτόματα εκείνες τις ώρες Αναγκάζεσαι να ανακαλύψει πράγματα τα οποία θα σου δώσουν κάποια ικανοποίηση, τα οποία είναι και βαθύτερα, και εδώ πάμε πλέον και στην, ας πούμε, στη σχέση τη διαλυματική νησία και τη νησία γενικότερα και με το πνευματικό κομμάτι. Δεν είναι τυχαίο, δηλαδή, που έχει επιλεγεί και από την Εκκλησία. Τώρα θέλω να σα ρωτήσω, επειδή είπατε πριν, χωρί ζάχαρη, γίνεται μεγάλη συζήτηση αυτέ τι μέρε και για την Ασπαρτάμη και αν το ανωπόη θα την κατατάξει στι καρκινογόνε ουσίε. Τι θα μα λέγατε. Αυτό δεν ξέρω ποιο το ανέσυρε, αλλά αυτό που το πρωτοανέδειξε ή θα πρέπει να ήταν εντελώ άσχετο ή να το έκανε επί τούτου. Δεν ξέρω αν θυμάστε την ιστορία με τη Τρελέ Αγελάδε το 2000-2001. Μέχρι τότε το τοπίο στην ασφάλεια των τροφίμων ήταν εντελώς αφρική. Τότε ξεκίνησε να γίνει η Ευρωπαϊκός τροφίων, ο Ευρωπαϊκός Φορέας Τροφίμων, ο Ευρωπαϊκός ΕΦΕΤ που είναι στην Πάρμα, ο FDA ήδη υπήρχε στην Αμερική, αλλά η Ευρώπη τότε πρώτα ασχολήθηκε σοβαρά με την ασφάλεια των τροφίμων. Σιγά σιγά λοιπόν ο ΕΦΣΑ που είναι στην Πάρμα και η Αμερική περίπου ταυτόχρονα δημιουργήθηκαν γαγονισμοί περίπου εδώ και 15 χρόνια που κατέτασαν τις ουσίες ανάλογα με την τάξη κινδύνου. Και σε αυτές τις, την τάξη κινδύνου κατετάγησαν με τον χρόνο διάφορες ουσίες και ταυτόχρονα κατα, κατατάσσονται και κάποιοι τρόποι ζωής. Ας πούμε, στην πολύ χαμηλή τάξη κινδύνου που είναι οι ενδυνάμοι καρκινογόνες ουσίες, όπως η Ασπαρτάμη θα ταξινομηθεί σε λίγες μέρες, Υπάρχει η βραδινή εργασία, τα κινητά τηλέφωνα. Δηλαδή, είναι συνήθειε που είναι εν δυνάμει καρκινογόνε, εάν και εφόσον. Τώρα, η Ασπαρτάμη είναι ενδυνάμει καρκινογόνο και θα καταταγεί στην, σε αυτή την κατηγορία, την 2Β, ε, εάν τρώμε τρία γραμμάρια καθημερινά για όλη μας τη ζωή, κάθε μέρα. Αυτό τι σημαίνει, εάν υποθέσουμε ότι. Έχει ένα κουτάκι αναψυχτικού τύπου diet, έχει 125 μέχρι 180 μίλιγραμμα ασπαρτάμις, πρέπει να τρώμε 20 με 30 κουτάκια τη μέρα να καταναλώνουμε. Ε, ποιος καταναλώνει τόσα πολλά. Άρα, αυτός που το έφερε, το έφερε είναι χαζός, είναι ανόητος και το έφερε έτσι, τα άκουσε. Ή αρχίζει μια συζήτηση για καινούρια γλυκαντικά που είναι πολύ πιο γλυκά από τη ζάχαρη, όπως έχουν ήδη γίνει και αρχίζουν οι εταιρείε να ψηλιάζουν τον κόσμο ότι εγώ θα αντικαταστήσω την Ασπάρτα. Αφού το λέει και ο Πόη. Μπορεί να μην είναι βάσιμο, αλλά να, κοίτα να δει. Θα αρχίσω να βγάζω την καινούργια γλυκαντικό που έχουν βγει με 5.000 φορέ πιο γλυκό από τη ζάχαρη, όχι 200 που είναι και το οποίο θα έχει και 15 φορές πιο ακριβό από την Ασπαρτάμι. Τσακ, αρχίζει λοιπόν και μπαίνει σε μια διαδικασία, θα αντικατασταθεί άρα ενδεχομένως όλη αυτή η συζήτηση στο πίσω μέρος να είχε και μια τέτοια ε, κίνητρο, ας πούμε, που θα το δούμε και πολύ σύντομα. Αλλά επιστημονικά δεν έχει καμία βάση, ούτε και η αλόη τώρα που επίσης ναι. έγινε. Το ίδιο πράγμα είναι. Η αλόη, το εσωτερικό, το τζέλ, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το εκχείρισμα αυτό για το οποίο κάποιο μίλησε, των φύλων, μια εταιρεία εδώ και 7-8 χρόνια άρχισε να ασχολείται με το... γιατί υπάρχουν ουσίες που μέσα εκεί στο εκχείρισμα του φύλου, του πράσινου το κομμάτι, το οποίο έχουν αντικαρκυνική δράση. Και σε αυτή το πλαίσιο έπρεπε να γίνουν και κάποιες μελέτες ασφάλειας. Ε, βρέθηκε ότι κάποιε από αυτές τις ουσίες είναι επικίνδυνε. Και τα καρκινικά φάρμακα είναι επικίνδυνα. Πάντως το θέμα της διατροφής είναι θεωρώ ένα από τα σημαντικότερα της εποχής μας. Θα σας πω μια προσωπική εμπειρία. Κάθε φορά που μπαίνεις κάπου είτε σε ένα σούπερ μάρκετ είτε πας σε ένα εστιατόριο υποσυνείδητα σε πιάνει ένα στρε. Γιατί πηγαίνει, κοιτά στο σούπερ μάρκετ, όλα είναι, σου λέει, αυτά είναι light, αυτό είναι μεστέβια, αυτό είναι. Εγώ δεν το θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια σε τόσο μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, από τα γάλατα που θα πάρει που σου λέει όλα είναι πράσινα. Ένα περιορισμό γενικότερο. Γενικά, μια τάση, πολλά πράγματα να σου υπενθυμίζουν ότι αυτά δεν πρέπει να τα τρώσει. Πώ το εξηγείτε, Προετοιμαστήκαμε και μοιηθήκαμε σε αυτό. Δηλαδή αυτό έγινε σιγά 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 και το πρόβλημα το οποίο τώρα λέτε και αναδεικνύεται το έβαλα σε μεγεθυντικό φακό το πρόβλημα της τροφής, ο κορονοϊός και η Ουκρανία. Εμείς εδώ στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο για πολλά 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 χρόνια είχαμε την κουλτούρα μας, την γαστρονομική βασισμένη σε κάποια τρόφιμα όπως είναι τα φασόλια, το μέλι, τα καρύδια... Ε, οι φακέ, το τυρόγαλο, η ναι, μυζήθρα. Δε, δεν υπάρχουν αυτά. Ποιο τρώει τέτοια πράγματα σήμερα. Αντιθέτω, το 60% τη καλλιεργή ημυζική σήμερα έχει, είναι τέσσερα προϊόντα, το στάρι, η σόγια, το καλαμπόκι και το ρύζι, τα οποία μεταποιούμενα φτιάχνουν όλα αυτά τα οποία βλέπετε μέσα στο σούπερ μάρκετ και τα οποία είναι μεταποιημένα τρόφιμα, τα οποία τα, οι εταιρείε τα έχουν παράγει, πουλάνε και ο κόσμο μοιείται στο να κάνει αυτό το πράγμα. Ποιο θα φάει για βραδινό ένα κατσικίσιο γιαούρτι με λίγο μέλι ή με μια φρυγανιά. Θα φάει ένα σουβλάκι, θα φάει μια πίτα, θα φάει ένα κομμάτι πίτσα. Το μεσημέρι ποιο θα φάει μια σούπα η οποία μπορεί να φτιάχνει ένα τραχανά ας πούμε. Κανείς. Θα πάρει να φάει εύκολα πράγματα, θα πάει σε ένα εστιατόριο, θα δει κάτι, θα δει ένα σουβλάκι, ένα γύρο, κάτι τέτοιο ας πούμε. Οπότε βλέπετε ότι αυτό αλλάζει τη σχέση και γίνεται ε, μεγάλο το πρόβλημα όταν δημιουργούνται κάποια θέματα όπως καλή στην Ουκρανία η, ο πόλεμος, το οποίο άλλαξε τελείω κάποια πράγματα άρα έρχονται στην επιφάνεια διάφορα θέματα ας πούμε. Θυμάστε το πρώτο καιρό οι πατάτες λέει, δεν, τις τηγανίζουμε με, δεν υπάρχει έλαιο άρα τετραπλασιάστηκε η τιμή του προϊόντος ας πούμε Κανεί δεν είπε ότι το πυρηνέλαιο που είναι και πιο φτηνό ακόμα είναι καλύτερο για τη γάντια τη πατάτα. Mm. Δεν το είπε κανεί στην Ελλάδα που παράγει πυρηνέλαιο και είναι από τι πρώτε χώρε που παράγουν πυρηνέλαιο. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτά είναι μεθοδευμένα, γίνονται διότι υπάρχει ένα ολόκληρο κύκλωμα συμφερόντων γύρω από την πράγμα τροφή, το οποίο προετοιμάζει τον κόσμο σε όλα αυτά τα πράγματα που είπατε και τον προετοιμάζει και σε νόσους τις οποίες ο άνθρωπος μοιείται στην νόσο της παχυσαρκίας, μοιείται στην, σε κάτι το οποίο πριν από μερικά χρόνια δεν υπήρχε, μοιείται με τον τρόπο που ζει. Τι κάνει ένα μεταβολισμό να λειτουργεί με ορθό τρόπο. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί που λένε κοίτα να δεις αυτό στρώει πάρα πολύ αλλά διατηρείται. Τι, πώς το εξηγείτε. Κοιτάξτε υπάρχει ένα να το πούμε καθαρά επιστημονικά υπάρχει ένα ένζυμο το οποίο είναι ένζυμο κλειδί και το οποίο ξυπνάει το μεταβολισμό. Λοιπόν αυτό το ένζυμο κλειδί κάποιοι το έχουν σε μεγαλύτερη ποσότητα κάποιοι το έχουν σε μικρότερη ποσότητα. Αυτό ένα ο οποίος δεν το έχει σε μεγάλη ποσότητα μιλώ τώρα Απλά. Υπάρχουν και πολλά άλλα yeah, πράγματα, yeah. έτσι. Αλλά είναι ένα κρίσιμο ένζυμο. Αυτό, ένας άνθρωπος που το έχει και κοιμάται, ας πούμε, για λόγους πληρονομικούς και γενετικούς, θα πρέπει να φροντίσει να το ξυπνήσει. Ποιοι είναι οι τρόποι με τους οποίους έχει βρεθεί ότι ξυπνάει αυτό το ένζυμο. Ένας βασικός τρόπος είναι να στρεσαριστεί το σώμα από διάφορες αιτίες και ένα βασική αιτία είναι το κρύο. Το κρύο είναι ένας πολύ σημαντικός τρόπος να ξυπνάει αυτό το ένσημα και να ενεργοποιείται. Και δεύτερο είναι η διαλυματική νηστεία. Άρα αυτά τα πράγματα τα οποία κάποτε ήταν πάρα πολύ κοινά και στερούμασταν το φαγητό γιατί δεν υπήρχε και τρώγαμε κάποιες άλλες ώρες και ο άνθρωπος δεν ζούσε σε αυτή τη ζέστη το χειμώνα, α πούμε, 22 βαθμού. Ποιο ζούσε πριν από 40 χρόνια, 15 βαθμού ήταν <laughs> μέσα στο. Άρα, ο οργανισμό ήταν μαθημένο. Αυτό το πράγμα το εγκατέλειψε ο άνθρωπο με το σύγχρονο τρόπο ζωή. Οπότε, αυτό είχε μια μεγάλη επίδραση στο μεταβολισμό του, ο οποίο κοιμάται. Και κάποια στιγμή πρέπει να τον ανακαλύψει κάποιο τρόπο να ξαναβρει την κεταρική σου αλήθεια. Αυτό που λέω εγώ, μη λύθη, που δεν ξεχνά. Δεν ξεχνιέται αυτό το πράγμα. Γιατί ένας άνθρωπος κάνει απεργία πείνας. Γιατί έχει επιλέξει αυτός ο οποίος κάνει την απεργία ότι το έσχατο μέσο για να πείσει τον άλλον ότι έχω δίκιο είναι η απεργία. Γιατί. είναι το πιο βαρύ πράγμα που θα μπορούσε να κάνει στον εαυτό του και να πείσει τον άλλον. Απέχω από το φαγητό. Άρα πρόσεξέ με ότι εγώ κινδυνεύω. Αυτή ότι να μην φας είναι διότι πλησιάζεις στην κυταρική σου αλήθεια. Που ονομάζω εγώ Κυταρική Αλήθεια. Σε αυτό που λέγατε πριν για τα παλαιότερα χρόνια είναι μεγάλη αλήθεια γιατί όταν πήγαινε σε ένα παλιό καφενέ, όλοι πήραν ελληνικό γλυκύ βραστό. Τώρα, αν πας να ζητήσει καφέ γλυκό, σε ήταν περίεργα. Είναι φοβερό αυτό. Ισχύει. Και πόσα μέρη υπάρχουν πια που μπορείς να πας να ζητήσεις ένα γλυκό καφέ, γλυκύ βραστό ή βαρύ, γλυκό. Είναι ελάχιστα, παλιά καφενεία. Και τα μαγειρία είναι πάρα πολύ λίγα, λίγα. που μαγειρεύουν φαγητό. Δηλαδή τώρα ερχόμενοι εδώ, είδαμε εδώ παρακάτω έχει ένα, ένα μαγειρίο Ισχύ. το οποίο είχα έρθει πριν από μερικά χρόνια μου κάνει εντύπωση. Στην πόλη που ζω, στη Λάρισα, πρέπει να υπάρχουν δύο-τρία μαγειρία. Δεν υπάρχουν και έχουν κλείσει. Είναι μόνο τύπου σουβλατζίδικα και εστιατόρια που ας πούμε δεν μαγειρεύουν γενικά. Ο κόσμος δεν μαγειρεύει, ενώ παλιότερα μαγείρευε αυτό τώρα θέλω να συζητήσουμε, επειδή είπαμε και για τη διαλυματική νηστή, αλλά ποια είναι τα πολύτιμα μυστικά που εμπεριέχονται στην ελληνική κουζίνα. Σε αυτούς που θα μας ακούσουν, τι θα μας λένε. Καταρχάς, το φαγητό για μας τους μεσογειακούς και ειδικά τους Έλληνες είναι ένα κοινωνικό γεγονός. Δεν είναι ένα βιολογικό φαινόμενο. Δηλαδή δεν τρώω για να έχω δυνάμεις για να πάω να δουλέψω. Τρώω γιατί θέλω να δω τον άλλον και είναι σύντροφος σύντροφο, σύντροφο, η λέξη το λέει και η λέξη. Επομένω είναι αφορμή το να φάω ο άλλο, να τον συναντήσω. Επομένω επειδή ακριβώ είναι ένα κοινωνικό γεγονό και, και, από παλιά ήταν ένα κοινωνικό γεγονό, ποτέ δεν τρώγαμε να σκάσουμε. Δηλαδή, όταν βρεθεί με τον άλλο για να τον δει, θα φας λίγο και θα, τον, θα πει δύο κουβέντε, δεν θα φας δέκα μπριζόλες, ότι αν φας δέκα μπριζόλες μετά θα, θα, σκέφτεσαι την ώρα που σε κοιτάει ο άλλος το κρεβάτι σου και την τηλεόραση και κάποια ταινία για να κοιμηθείς. Επομένω, η σχέση που έχει κανείς με το φαγητό έχει να κάνει πάρα πολύ με το μέρος που ζούσε, με τις σχέσεις που είχε με τους ανθρώπους και με τον τρόπο με τον οποίο βλέπει κανείς τη ζωή. Η σχέση του ανθρώπου με το φαγητό αντανακλά το πώς βλέπει τη ζωή. Και το φαγητό για εμάς τους Μεσόγειους δεν ήταν ένα τρόπο όπως ήταν για τους κεντροευρωπαίους να φάμε για να έχω δυνάμει για να πάω να δουλέψω. Δεν ήταν αυτό ο λόγο. Γιατί οι άνθρωποι δούλευαν και έτρωγαν λίγο. Είχαν έτσι συνηθίσει να τρώνε λίγο, γιατί του παρήχε τα απαραίτητα για να μπορούν να δουλεύουν. Και αυτοί που δούλευαν στα χωράφια δεν τρώγανε πολύ. Και ο σωματότυπο των ανθρώπων πριν από 50 χρόνια, αν δείτε σε φωτογραφίε, ήταν τελείω διαφορετικό. Ε, βέβαια. Ήταν αγροτική ζωή. Ε, τώρα βγάζουν κάποιοι πολιτικοί, βλέπω κάτι, φωτογραφίε με αγρότε οι οποίοι είναι 130 κιλά. Αγρότη, ο να ασχολείται με αγρότη. Άρα δεν είσαι αγρότη. Πηγαίνει και εισπράτη μόνο. Έχει του άλλου οι οποίοι δουλεύουν κυρίω ε, δουλειέ βαριέ και εσύ πηγαίνει εισπράτη στη... και το πει αγρότη. Και βγάζει φωτογραφία με του πολιτικού και είσαι και 130 κιλά. Ε, αυτό το πράγμα είναι δυσφήμιση για την αγροτική παραγωγή. Δεν είναι διαφήμιση. Πώ θα φάει σήμερα κάποιο υγιεινά, αφού πάμε, Γιατί εμεί έχουμε και τη μεσογειακή διατροφή. Αλλά πείτε μα μερικά tips. Κοίταξε, υπάρχουν τρει ομπρέλε τροφίμων οι οποίε εξασφαλίζουν τη μεταβολική υγεία. Πρώτον, είναι τα ζυμωμένα γαλακτοκομικά, δηλαδή γαλακτοκομικά που έχουν υποστεί ζύμωση. Γιαούρτι, κυρίω κατσικήσο και πρόγειο με πέτσα, γιατί η πέτσα είναι η καλύτερη τροφή για τα βακτήρια του εντέρου. Ξινόγαλο αριάνι και φυρ, ζυμωμένα. Και τυρί λιγότερο τη έχει και πάρα πολύ παρά. Δεύτερη, ο, μεγάλο μεγάλη ομπρέλα τροφίμων, λαχανικά. Λαχανικά που έχουν φύλλα, όσο μπορούμε. Και ειδικά και την εποχή που δεν είναι τη εποχή, τουρσί. Μαγική τροφή, γιατί φτιάχνει το μικροβήμα του εντέρου. Και το μικροβήμα του εντέρου έχει βρεθεί ότι είναι από τα πιο πολύτιμα κομμάτια της υγείας γιατί επικοινωνούν το έντερο με τον εγκέφαλο και την υγεία Τη επικοινωνία την καθορίζουν τα μικρόβια που έχει το έντερο και τα οποία είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Και τρίτη μεγάλη ομπρέλα τροφίμων είναι τα δημητριακά ολική άλεση και τα όσπρια. Πάνω εκεί πρέπει να χτίζεται η ημέρα μα και η διατροφή μα. Και κρέα θα φάμε και ψάρι θα φάμε, αλλά εκεί. Και όταν λέμε νηστεύω, νηστεύω και πηγαίνω και τρώω μισό κιλό χαλβά και τρία ε, πιάτα ντολμαδάκια καλύτερα να φας μισό σουβλάκι ή δυο σουβλάκια κατσικίσια ή τέτοια παρά να φας μισό κιλό χαρβά. Τι θέλω να πω ότι στο κέντρο της, του ενδιαφέροντος πρέπει να βάλουμε τη λιτότητα στο φαγητό έτσι, ας είναι και ένα παϊδάκι μικρό, ας είναι και κάτι ένα μπριζολάκι, ας είναι και κάτι να είναι λιτός κανείς και αυτό είναι κουλτούρα, δηλαδή πρέπει να φύγουμε από αυτή την κακή, τη δυσφημιστική στάση του φαγητού ότι εγώ νηστεύω αλλά κοίταξε να δεις θα φάω τα μισό κιλό χαρβά, ένα πιάτο φασόλια κλπ. Και επίσης η λιτότητα του πρέπει να περάσει και στον τρόπο με τον οποίο προκύπτει το φαγητό. Έχω εγώ ένα σπίτι το οποίο ζω σε ένα χωριό και πάνω έχω φωτοβολταϊκά. Και μου καλύπτουν όλη την ενέργεια. Και καλλιεργώ εγώ δικά μου πράγματα και τρώω 4.000 θερμίδες τη μέρα και είμαι χοντρός. Αυτό είναι βιώσιμο. Αυτό είναι το μοντέλο ότι να παράγεται η τροφή με, με τρόπο περιβαλλοντικά βιώσιμο χωρίς να παράγεται να επιβαρύνεις το περιβάλλον ή να τρως με τρόπο που να είναι συμβατός με τις ανάγκες σου. Αυτό είναι που πρέπει να ξεχωρίσουμε και να βάλουμε στο κέντρο του ενδιαφέροντος τη λιτότητα στο φαγητό. Γιατί με αυτόν τον τρόπο προσεγγίζουμε την κοιταρική μας αλήθεια η οποία μας πηγαίνει στην υγεία που κάποτε ήταν το ζητούμενο. Αυτό είναι το, η προσέγγιση δική μου. Ο σύγχρονο τρόπο ζωή όμω, το ξέρουμε πολύ καλά, έχει επηρεάσει αρνητικά την υγεία. Γιατί και εμεί όλοι το βλέπουμε από τι δουλειέ μα. Όταν δεν έχει χρόνο, δηλαδή, μου λέγει μια καθηγήτρια πώ θα φάμε υγιεινά, μου λέει να πηγαίνει να ψωνεί στη λαϊκή. Ποιο έχει χρόνο να πάει να ψωνεί στη λαϊκή σήμερα. Θα πα το Σάββατο και θα έχει πράγματα για την υπόλοιπη εβδομάδα, αλλά η βάση σου θα είναι η διαλυματική νηστεία, δηλαδή 12 ώρες, 14 ώρο τη μέρα δεν θα τρως. Αυτό σε κάνει τον οργανισμό, τον μαθαίνει να είναι υγιής. Γιατί αλλάζει το καυσιμό του. Αυτό το οποίο καίει, okay, του αλλάζει την έκφραση των γονιδιών και επειδή το κύτταρο μαθαίνει στο ότι δεν έχω φαγητό και δεν ξέρω πότε θα ξαναέχω, άρα ενεργοποιώ τους μηχανισμούς για να συντηρηθώ, να κάνω αντιγύρανση, mm. να έχω μηχανισμούς ενάντια στη φλεγμονή να έχω μηχανισμούς ενάντια στη φθορά επειδή ακριβώς καίω τα υπολείμματα μου και δεν ξέρω αν θα ξανά έχω φαγητό ενεργοποιώ ό,τι μπορώ να κάνω για να ζήσω και εκεί βρίσκεται και το Νόμπελ του 16 το οποίο ενδεχομένως να ξαναδοθεί για το ίδιο πράγμα είναι το, το φαινόμενο της αυτοφαγίας που μέσα από την ιστία το κύτταρο ανακυκλώνει τα δικά του υλικά τα φθαρμένα και φτιάχνει καινούρια άρα νεαροποιείται άρα ενεργοποιεί τους μηχανισμούς ενάντια στη φθορά. Αυτό ο Ιαπωνέζο καθηγητή, ο Ζούμι, που το βρήκε, πήρε το βραβείο Νόμπελ του 2016 για αυτή την δουλειά και ενδεχομένω να ξαναπάρει κι άλλο Νόμπελ κομμάτια που έχουν να κάνουμε την νηστεία, διότι είναι το φάρμακο του αιώνα. Γιατί σε φέρνει κοντά στην αλήθεια τη δική σου που έχει τη σωματική, την οποία την έχει ξεχάσει. Είπατε πριν για το πρωινό. Εγώ πολλά χρόνια δεν έτρωγα πρωινό. Και πάντα όλοι μου λέγανε Μα το πρωινό είναι το πιο σωστό γεύμα για τον οργανισμό. Τελικά τι ισχύει. Ιατρικά, βιοχημικά, βιολογικά, το γεγονός ότι πρέπει να έχεις ένα παράθυρο στη μέρα σου που να μην τρως, εάν το βράδυ σταματήσεις να τρως, θα αρχίσεις να τρως κατά τις 11 η ώρα 12. Επομένως το πρωινό δεν χρειάζεται, γιατί πρέπει να καλύψει το παράθυρο. Τώρα, εάν εσύ το πρωί φας, θα πρέπει να τρως περίπου για ένα 8 ώρα. Αν α πούμε φάσει 8 το πρωί και 8, 16. 4 ώρε πριν πρέπει να φάσει το τελευταίο όπω η καλόγεροι. Και μετά το άλλο πρωί. Και αυτό γίνεται. Αν πάμε στη μοναστική διατροφή που οι μοναχοί τρώνε το απόγευμα το τελευταίο γεύμα κατά τι 5 η ώρα, 6 το αργότερο, και την επόμενη μέρα τρώνε κατά τι 10 το πρωί. Περνάει η λειτουργία η πρωινή, ανάλογα πώ τον βολεύει κανεί. Εμένα, α πούμε, με βολεύει να τρώω το βράδυ κάποια στιγμή και το πρωί να τρώω ελάχιστα τον καφέ μου και να τρώω το μεσημέρι. Έτσι το έχω συνηθίσει. Καλύτερα αποδίδω. Άλλος και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και σε αυτού που κάνουν ταξίδια. Γιατί ένα κάνει ταξίδια λέει: Πώ, τι θα φάω τώρα, πρέπει να έχω εκείνο, εκείνο, εκείνο. Ξεχνά το φαγητό. Και τρώ όταν έχει. Μια χαρά θα είσαι. Τι πρέπει να τρώμε το καλοκαίρι, Είμαστε σε καλοκαιρινού μήνε. Πολύ λίγο από φρούτα δεν προτιμούμε τα φρούτα με μεγάλο γλυκημικό δίκτυο που είναι το καρπούζι, το πεπόνι, τα σταφύλια, αυτά λίγο γιατί έχουν πάρα πολύ ζάχαρη και καλό θα είναι να μην είναι. Ένα τσιπουράκι με το φύλλο μας με ένα πολύ μικρό μεζέ είναι το καλύτερο πράγμα διότι σε κάνει και κουβεντιάζεις και πίνεις κάτι και τρως λίγο. Οπωσδήποτε οι ντομάτες είναι ένα μαγικό προϊόν και είμαστε και η χώρα που καταναλώνει περίπου 100 κιλά το χρόνο ανά άτομο το επόμενο είναι γύρω στα 45 και μετά 10 κράτη ας πούμε το οποίο έχει φοβερή σχέση με την υγεία μας ελιές μαζί με τη σαλάτα λίγο τυράκι η χωριάτικη είναι ένα από τα φαγητά του καλοκαιριού. Η χωριάτικη είναι μαγικό φαγητό. Το ερώτημα του ενό εκατομμυρίου είναι: μαγικό. Βάζουμε ψωμί ή όχι. Και ψωμί, αλλά λίγο μαγικό φαγητό, ελαιόλαδο, φέτα, ντομάτα, ρίγανη, τα πάντα έχει. Μια ντοματοσαλάτα σε κρατάει και είναι ένα πιέζι και από υδατάνθρακες και από λιπαρά και από πρωτεΐνες. Αν υποθέσουμε ότι το ιδανικό είναι 30-50-20% πρωτεΐνη, 50% υδατάνθρακες, 20% πρωτεινη 50 υδατανθρακες 20 λιβη η σαλάτα είναι το μαγικό φαγητό. Και εμείς αυτό που έρχονται τώρα και πέφτουν και λέει χωριάτικη σαλάτα, δεν ξέρω πόσο φοριά η Κίνα, αλλά εν πάση αυτό που έχει επικρατήσει είναι ένα μαγικό φαγητό. Νομίζω ότι αυτά που μα φτιάχνει κάθε περίοδο η φύση πρέπει να τα εκμεταλλευόμαστε σε ποσότητε που δεν είναι μεγάλε και ταυτόχρονα το βασικό πράγμα που πρέπει οπωσδήποτε να συνδυάσουμε είναι να περπατάμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, Γιατί το λέτε, Διότι ξυπνάει μαζί με το ερένζιμο το εκείνο που λέγαμε, α πούμε, ξυπνάει πάρα πολύ το μεταβολισμό διότι η άσκηση όχι υπερβολικά πράγματα δηλαδή αν πάει κανείς στη, στα αυτά τα μέρη που λέγονται blue zones που, στην, μεταξύ των είναι και η καρία θα δει στο καφενείο ανθρώπους που είναι 103, 105 και κάθονται και συζητάνε ας πούμε και αν τους ρωτήσει έχουν γίνει αυτές οι μελέτες αυτά που, που τους συμβάλλουν σε αυτή τη μακροζωία είναι το λίγο φαγητό το αρκετό περπάτημα και η παρέα το νούμερο ένα πράγμα που έχει φανεί είναι η κοινωνικότητα και η συντροφιά. Όταν λέμε συντροφιά με τον άλλον, δεν εννοούμε τη βέρα. Εννοούμε να έχεις συντροφιά και να εμπλέκεσαι με τη ζωή των άλλων και να κάνεις πράγματα για τον άλλον. Τα τους κοινωνικά άλλους. δίκτυα. Ναι, το ναι, ναι. Το πρόβλημα που ο άνθρωπος αντιμετωπίζει μετά τη σύνταξη είναι ότι δεν έχει πλέον ρόλο, τα παιδιά φεύγουν. Και πρέπει με κάποιο τρόπο να αποκτήσει μια σχέση με το. Με... για ποιο λόγο ζω, α πούμε. Δηλαδή, έχω τελειώσει η ζωή μου και περιμένω. Άρα, εκείνο το, εκεί ανακαλύπτεις ότι το μεγάλο το κίνητρο για τη ζωή είναι η κοινωνικότητα. Διότι πριν την είχε. Τώρα τη χάνει. φεύγεις από τη δουλειά, δεν έχει ρόλο. Τα παιδιά φεύγουν, μένει με τη γυναίκα σου. Μπορεί και να πεθάνει σε κάποιου ανθρώπου, να μείνει μόνοι του. Επομένω, πρέπει να ανακαλύψει την αξία που έχει η κοινωνικότητα, να κάνει πράγματα για του άλλου. Και κάποια στιγμή αυτό είναι που σε σώζει. Δηλαδή, δεν έχει νόημα το να κάνει πράγματα για σένα, πούμε, γιατί ό,τι κάνει, τα έκανε. Άρα, πρέπει να κάνει πράγματα για του άλλου. Αυτό το βάζουν στο πάνω-πάνω ράφι των πραγμάτων που συμβάλλουν στη μακροζωία και στην ποιότητα ζωή. Γιατί πρέπει να, το, να συνδέσουμε τη μακροζωία με την ποιότητα ζωής. Η μακροζωία, εάν είσαι στο κρεβάτι κατάκητο ή είσαι πάνω σε ένα καροτσάκι και είσαι μεγάλη ηλικία και δεν έχει ποιότητα, έχει νόημα. Τι κάνει έναν άνθρωπο να τρώει περισσότερο από κάποιον άλλον, δηλαδή τι, πώς εξηγείται επιστημονικά το γεγονός ότι κάποιος μπορεί να έχει όρεξη όλη την ημέρα να τρώει. Κα κάποιος Κάποιο που λέει εντάξει, βολεύτηκα, ξέρω έφαγα μία, ένα μικρό πιάτο. Το έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα, νομίζω, στο παρελθόν. Όταν με ρωτάνε ποιο είναι το ιδανικό βάρο που έχει ο ένα άνθρωπο, είναι αυτό που έχει εκείνη την στιγμή. Διότι ο οργανισμό σου όλα αυτά που περνά τα επιλέγει και εσύ έχει αυτό το βάρο γιατί σου δημιουργεί μια ισορροπία. Για να πα ένα καινούριο βάρο, θα πρέπει να αναλύσει μέσα σου ή κάποιο άλλο να σε βοηθήσει τι θε να φτιάξει για να πάρει τη σωστή θέση που έχει το φαγητό, την οποία κάποτε, όταν α πούμε τρώ πολύ και έχει περισσότερο βάρο, το κάνει για συγκεκριμένου λόγου. Όταν λοιπόν θα πα σε ένα άλλο state, θα πρέπει να ανακαλύψει πράγματα και ικανοποιήσει τι οποίε δεν τι είχε, καινούργιε, οι οποίε θα σου δώσουν μια ισορροπία και εκεί που αυτό το οποίο σου έδινε το φαγητό, το οποίο σε έφερε σε αυτή την κατάσταση και εγώ το λέω ότι αυτό είναι το ιδανικό βάρο που έχει, να πα ένα καινούργιο ιδανικό βάρο, το οποίο θα καλύψει τον εαυτό σου με άλλα πράγματα. Άρα αυτό είναι το κρίσιμο. Το νερό. Τι θα μα λέγατε για το νερό, Πόσο νερό πρέπει να καταναλώνουμε την ημέρα και ποια είναι η χρησιμότητά είναι, του. Είναι, σημαντικό πολύ. Συνέχεια πρέπει να πίνουμε όσο μπορούμε. Συνέχεια, συνέχεια. Να έχουμε ένα μπουκάλι ή ένα ποτήρι και συνεχώ να πίνουμε μικρό ποσότητε. Όχι μεγάλε ποσότητε, α πούμε. Τρία ποτήρια μαζί, αλλά συνεχώ να ενυδατωνόμαστε. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Είναι λιποδιαλύτη στο νερό, δηλαδή. Δεν είναι, όταν τρώσαι, φέρνει... πίνουμε νερό, όχι, ή όχι. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό, αλλά σε φέρνει σε μια κυταρική ισορροπία μέσω τη ανιδάτωση, η οποία σε βοηθάει πάρα πολύ σε πολλέ κυταρικέ λειτουργίε. Επειδή μιλήσατε για τη μακροζωία, είπατε τη συνταγή αυτή. Τι σημαίνει για εσά όμω, όταν ακούτε τη λέξη γυρατιά? Ποιε σκέψει έρχονται στο μυαλό σας. Υπάρχουν δύο σκέψει. Η μία σκέψη είναι θλίψη και η άλλη είναι πρόκληση. Για μένα το γύρα είναι μία πρόκληση να κάνει πράγματα τα οποία δεν έχει κάνει ή να συνεχίσει πράγματα τα οποία έκανε με τον ίδιο τρόπο ανακαλύπτοντα καινούριε πηγέ ικανοποίηση. Για του περισσότερου ανθρώπου είναι θλίψη το γύρα. Και αυτό εμένα με ενοχλεί γιατί βυθίζει τον άνθρωπο στην κατάθλιψη και μετά σιγά σιγά περιμένει πότε θα έρθει η ώρα για να φύγει. Ο κάθε άνθρωπος αυτό το ότι αν το αντιμετωπίζει σαν πηγή θλίψης ή πρόκληση για ζωή αυτό πιστεύω ότι κατά 90% έχει να κάνει με το δικό του το DNA του καθενό. Αυτή η συγκεκριμένη άποψη. Αυτό το έχω δει σε πάρα πολλούς ανθρώπους που έρχονται στο εργαστήριο και τους παρακολουθούμε για την διατροφή πρέπει να είναι μερικές χιλιάδες. Ε, νομίζω ότι αυτό καθορίζεται από τον καθένα μας από μέσα. Ποιες είναι οι πιο συχνές απορίες των φοιτητών σαν στο Πανεπιστήμιο? Δεν έχουν σχέση πάντως με τη διατροφή. Αυτό θέλω να γιατί Τα παιδιά έχουν, μεγαλώνουν και όσο περνά τα χρόνια μειούνται περισσότερο σε αυτό και είναι κάτι το οποίο το θεωρώ ανησυχητικό. Έχω το δικαίωμα να κάνω ό,τι μπορώ. Μα αυτό έρχονται στο πανεπιστήμιο. Έχω το δικαίωμα να κάνω ότι αυτό σαν άποψη είναι κακή, είναι επικίνδυνη. Πρέπει να του το αλλάξει. Και αυτό το πράγμα για να του το αλλάξει, αν μπορεί να του το αλλάξει, δεν είναι σίγουρο ότι θα του το αλλάξει, πρέπει να του δώσει διάφορα ερεθίσματα. Ένα από τα ερεθίσματα αυτά τα οποία προσπαθώ να δώσω στα παιδιά είναι να δούμε τα σημαντικά πράγματα τη ζωή, τα κύρια, τα οποία ο σύγχρονο τρόπο ζωή δεν μα αφήνει να τα δούμε. Και ένα από αυτά είναι να ζεις όσο πιο λιτό, καλογερίστικο βίο γίνεται. Δηλαδή, να δουλεύεις αρκετά, να τρως λίγο, να περπατάς, να έχεις κάποιους καλούς φίλους και να προσπαθείς αρκετές ώρες να μένεις μόνος σου για να χωνεύεις αυτά τα πράγματα τα οποία πρέπει να χωνέψεις για να σε φέρνουν σε μια ισορροπία να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δεν έχουν εξήγηση. Θα πρέπει να μείνει με την ψυχή σου για να τα εξηγήσει αυτά τα πράγματα. Τι εξήγηση έχουν όλα αυτά που βλέπει γύρω. Πρέπει να μείνει μοναχό σου. Να μην είναι κανεί άλλο. Να καθίσει να το σκεφτεί, να καθίσει να το χωνέψει, να το πέψει και να αρχίσει να ισορροπεί. Νομίζω ότι αυτά. Γιατί λέτε όμω ότι οι φοιτητέ έρχονται με αυτό το σκεπτικό, Δηλαδή. Είναι ένα τι είναι αυτό που σα έχει κεντρύσει. Είναι ένα κατάλοιπο τη εποχή μα ότι η γνώση είναι δύναμη ότι αν την κατακτήσω τη γνώση θα, έχω, θα κατακτήσω και τη ζωή και ο βιοεπιστήμος είναι αλήθεια ότι στις μέρες μας έχει μια δύναμη και μια πέραση μέσα στην κοινωνία που κάποτε την είχαν ας πούμε οι κληρικοί άλλες κατηγορίες πολιτών γιατί θα βρει το φάρμακο για τις νόσους, θα το βρει άρα του δίνει μια μεγάλη δύναμη το φάρμακο όμως αυτό Δηλαδή, η γνώση είναι μια κατάσταση και, η οποία έχει να κάνει και με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Δηλαδή, ρωτάει κάποιο, πώ θα δυνατήσω θα φάρεις ένα φάρμακο. Υπάρχει ένα φάρμακο το οποίο το παίρνει και δυνατίζεις. δυνατίζει. Πώ το λένε. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, αυτό που γίνεται μεγάλη δηλαδή συζήτηση δηλαδή. αυτέ τι μέρε. Είναι σωστό αυτό επιστημονικά. Άλλη ερώτηση. Πώ θα δυνατήσω σε άλλου ανθρώπου, πώ θα δυνατήσω θα περπατάω θα τρώω λιγότερο και θα είμαι υγιής. Ποια είναι επιστημονικά σωστή. Και η μία είναι σωστή και η άλλη είναι σωστή. Ποια θα επικρατήσει αυτή η άποψη την οποία θα την υποστηρίξει η κοινωνία με τη μεγαλύτερη θέρμη. Εάν πιστεί η κοινωνία ότι την ενδιαφέρει ή την πίσης, ότι πίσω από αυτό υπάρχουν συμφέροντα θερμακευτικών εταιρεών οι οποίοι τελικά σου πουλάνε την υγεία την οποία εσύ την έχασες επειδή ακριβώ σχολιώσουν με κάποια πράγματα μη δίνοντα σημασία στην πραγματική σου υγεία, θα επικρατήσει αυτή η άποψη. Αν όμω η κοινωνία εκπαιδευτεί και μάθει ποια σημασία έχουν τα πράγματα τα οποία θα την οδηγήσουν στην υγεία και δεν τα χάσει, θα επικρατήσει άλλη. Άρα, πώ θα μπορέσει να επικρατήσει η άποψη η οποία θα έχει τη μεγαλύτερη αποδοχή στην κοινωνία. Εμένα εκεί παίζεται. Τα τελευταία χρόνια αυτό έχει μειωθεί. Δηλαδή υπάρχει η, η άποψη ότι η γνώση είναι πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. συγκεντρώνοντας σε αυτό, δίνουμε λιγότερη ε, σημασία για τα πράγματα που κάποτε και πριν από μερικά χρόνια, όχι πολλά, ένας ερευνητή από την Ανατολή, πετυχημένος στην Αμερική, ήταν υπεύθυνο για μια μελέτη, τη μεγαλύτερη μελέτη που είχε να κάνει σχέση με τον τρόπο ζωής και την υγεία, και βρήκε ότι είναι το λίγο φαγητό, το περπάτημα και αυτά που είπαμε πριν, ας πούμε. Και πήγε και το έπεσε στη μάνα του, η οποία ήταν γριά, εκεί που ζούσε. Την Περσία, νομίζω, σε τέτοια χώρα. Λέει, ξέρει τι βρήκαμε, παιδάκι μου, αυτά τα ξέραμε. Γι' αυτό σε έκανα καθή, για να τα ανακαλύψει πάλι μετά από τόσα χρόνια. τι θέλω να πω, ότι η επιστήμη είναι σημαντική, αλλά θα πρέπει να τις δίνουμε τη σημασία που πραγματικά έχει, να μην την μεγεθύνουμε και δίνουμε στους ανθρώπους την ψεύτικη εντύπωση ότι η επιστήμη είναι το παν. Είναι σημαντικό πράγμα, αλλά πιο σημαντικό είναι να τον μάθουμε να ζει ισορροπημένα και ισορροπημένα mm. να αποκτήσει τις ισορροπίες μέσα από τη λιτότητα και το σωστή, το, 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 αυτά που είπαμε πριν. Έτσι. Πώς η βιοχημία και η βιοτεχνολογία θα αλλάξουν τη ζωή μας σε λίγα χρόνια, μελετάτε αυτό το τομέα. Εγώ είμαι υπέρμαχο τη βιοχημία και τη βιοτεχνολογία που διατηρεί του φυσικού πόρου, που προσπαθεί τον άνθρωπο να το φέρει κοντά στι πραγματικέ του ανάγκε, δεν τον μοιεί στο να, να, τρώει και να του λέει επιστήμη θα κάνει το θαύμα τη. Φάε ή και η επιστήμη θα κάνει το θαύμα. Εγώ είμαι υπέρ αυτή τη επιστήμη και υπέρ αυτή τη βιοτεχνολογία και τη βιοχημία. Ξέρετε τι έχει διαλέξει σε ποιο στρατόπεδο είσαι, ξέρω ότι είμαι μειοψηφία. Αυτό το γνωρίζω από τότε που σπούδαζα, ας πούμε, και στην Αμερική. Θυμάμαι χαρακτηριστικά στο κτίριο που δουλεύαμε, στο παιδιατρικό του Χάρβαρτ, ήταν στο ισόγειο αυτό ο οποίο είχε πάρει πριν από μερικά χρόνια το βραβείο Νόμπελ που έκανε την πρώτη μεταμόσχευση νεφρού. Δεν ζει τώρα πια, ένα καθηγητή. Και πηγαίναμε το μεσημέρι και παίρναμε από, το, από την ίδια καντίνα, ε, σάντουιτς, μια λιβανέζικη. Εγώ λοιπόν έπαιρνα ένα σάντουιτς που είχε δύο φαλάφερ και κάτι φύλλα ας πούμε. Αυτός έπαιρνε ένα τεράστιο σάντουιτς με κρέα και λοιπά και εγώ τσιρικάς τότε πήγαινα και έλεγα ρε παιδί μου είναι δυνατόν ας πούμε αυτός είναι ο να μην ξέρει ας πούμε τα βασικά και όμως τα έχει αξιολογήσει διαφορετικά. Άρα σημασία δεν έχει τι γνωρίζεις και πόσα πράγματα γνωρίζεις αλλά εάν πραγματικά αυτά που ξέρει σε βάζουν στον πυρήνα των πραγμάτων τα οποία σου κάνουν τη ζωή σου καλύτερη και όχι να σε δεσμεύσουν σε πράγματα τα οποία την κάνουν χειρότερη τελικά. Τελευταία ερώτηση. Τι θεωρείτε σημαντικό στη ζωή, τι θα μα λέγατε. Ασχολούμαι και με τα, με τα κοινά. Συμμετέχω δηλαδή έτσι στη, και στι τοπικέ α πούμε εκλογέ τη περιοχή. Όταν ε, πρωτοασχολήθηκα πριν από καμιά Είμαστε σε ένα πάνελ με συνυποψήφιους εκεί από την πόλη, την περιφέρεια και μου είχε, είχαν ρωτήσει, λέει, τι ρόλο παίζει η πολιτική στη ζωή σας. Εγώ ήμουν τελευταίο και άγνωστος, οι άλλοι λέγανε πρώτη, δεύτερη, πρώτη, δεύτερη. Εγώ λέω έκτη. Έκτη λέει γιατί. Πρώτη λέω είναι η οικογένειά μου, δεύτερη είναι η φίλη μου, τρίτη είναι η δουλειά μου, Τέταρτη είναι η άσκηση. Πέμπτη είναι η σωστή διατροφή. Άρα έκτη είναι η πολιτική. Άρα, εάν σα πει κάποιο ότι είναι πρώτη, θα πρέπει ή να μην έχει καλού φίλου, ή να μην έχει καλή οικογένεια, ή να μην έχει καλή δουλειά. ή... ή, ή. Επομένω, θα πρέπει να πιστέψετε αυτόν. Επομένω, αυτό είναι ο δάσκα για σήμερα. Κύριε Κορέτα, θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά για όσα πραγματικά ενδιαφέροντα μα είπατε σήμερα. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία σας παρακολουθώ είναι αλήθεια πολλά χρόνια όταν πρώτο είχαμε επικοινωνήσει να κάναμε κάποια κουβέντα είχα χαρή, λέω θα με ενδιέφερε έτσι να, να συζητήσω με αυτόν τον άνθρωπο γιατί έχει κάνει ωραίες κουβέντες να που έγινε να, σήμερα να. <laughs> ευχαριστούμε <laughs> και πάλι και για όλα να είστε καλά, καλά κι εσείς. ήταν ένα επεισόδιο της ΕΡΑΣ podcast άκου την επιστήμη με καλεσμένο τον καθηγητή του τμήματο Βιοχημία Βιοτεχνολογία του Πανεπιστημίου Θεσσαλία, κύριο Δημήτρη Κουρέτα, σε μια συζήτηση για τη διαλυματική νηστεία, την κακή διατροφή αλλά και τα πολύτιμα μυστικά που εμπεριέχονται στην ελληνική κουζίνα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μα ακολουθείτε στα Google και στα Apple Podcast, αλλά και στο Spotify. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργο Ντακοβάνο και Μερόπικο Κίνη. Ήταν μια παραγωγή τη LIFO. Είναι τα podcast τη LIFO.